Σε οριακή κατάσταση βρέθηκε χθες στο νησί με τη ΔΕΗ να προχωρά σε περιτροπές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε αρκετές περιοχές, καθώς οι ανάγκες άγγιξαν τα 610 ΜΒ. Υπήρχαν μονάδες σε συντήρηση. Ενώ η ζήτηση ήταν γύρω στα 610 ΜΒ, δεν καταφέραμε να τα πιάσουμε, έτσι. Να επισημιώσω επίσης ότι το σύστημα της Κρήτης έχει 27 μονάδες. Λόγω των συνθήκων, έτσι, είχαμε κάποιες μικρές βλάβες και παρά την επιφυλακή του προσωπικού χρειάστηκαν κάποιο χρόνο και κάποιες ώρες για να επισκευαστούν. Στην αυξανόμενη ζήτηση λόγω καύσωνα, σε συντηρίες των μονάδων στα Λινοπεράματα, Θερινόλακο και Χανιά, καθώς και στις βλάβες που υπήρξαν, με συνέπεια να υπάρξει έλλειψη ισχύως 130 ΜΒ, αναφέρθηκε ο διευθυντής του ΑΕΣ Λινοπεραμάτων, Πολυάνθης Συγκελάκης. Τα αιωλικά είχαν μικρή παραγωγή, ενώ τα φωτοβολταϊκά είχαν τη συνηθισμένη παραγωγή της τάξης των 50 ΜΒ, έτσι. Ναι, υπήρξε ένα έλλειμμα ισχύως χθες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν διακοπές τουλάχιστον σε τρεις φάσεις από ό,τι ξέρω. Θέλω να ζητήσω την κατανόηση των καταναλωτών για τις διακοπές που είχαμε χθες. Προκειμένου να μην βυθιστούν και πάλι στο σκοτάδι αρκετές περιοχές του νησιού τους καυτούς μήνες του καλοκαιριού, οι αρμόδιοι δρομολογούν λύση, καθώς πρόκειται να εγκαταστήσουν ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύως 80 ΜΒ. Με την εγκατεστημένη ισχύ που θα έχουμε παραπάνω και φέτος, πιστεύω ότι θα τα βγάλουμε πέρα το καλοκαίρι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μη φοβάται ο καταναλωτής, εάν του χρόνου το καλοκαίρι δεν έχουμε την διασύνδεση, τότε ναι. Η εκτίμηση και η δική μου είναι ότι θα χρειαστούμε περίπου 200 ΜΒ. Μετά τον χθεσινό καύσωνα, ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ τα νεότερα στοιχεία για την Τετάρτη δείχνουν ότι θα εκδηλωθεί μια θερμική αστάθεια τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά τμήματα του νησιού, δημιουργώντας νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Περιμένουμε ότι αυτή η ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται ότι θα προκαλέσει και μια μικροαστάθεια θερμική, θα λέγαμε, τις μεσημβρινές ώρες. Κατά τόπους ίσως να σημειωθεί και κάποια ασθενής, όμως πολύ ασθενής και παροδική βροχή, πάντα σε τοπικού χαρακτήρα. Την ίδια ώρα η ΔΕΗ ξεκινά κυνήγι για την ίσπραξη οφειλών από 890.000 καταναλωτές που γροθούν συνολικά πάνω από 1 δις ευρώ, με τα εξώδικα να είναι πρώτο πυλών. Δηλαδή, καταναλωτές που δεν είναι πια πελάτες της ΔΕΗ έχουν αφήσει ένα χρέος της τάξης του 1 δισεκατομμυρίων, 50 εκατομμυρίων ευρώ και στη μεγάλη τους πλειοψηφία δυστυχώς αδιαφορούν να το τακτοποιήσουν. Για αυτούς λοιπόν τους πελάτες αναφερόμαστε και λέμε ότι θα οργανώσουμε μια συστηματική προσπάθεια για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ. Προς την κατεύθυνση αυτή θα δημιουργηθεί ειδικός μηχανισμός με την ΔΕΗ να προσδοκά να εισπράξει έως 500 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Σε επίπεδο Κρήτης πάντως, τα χρέη αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Από παλιότερες αναλύσεις πρέπει να ξέρετε ότι αυτό αφορούσε κυρίως εύπορους καταναλωτές και λιγότερο καταναλωτές που δεν είχαν να πληρώσουν.